τώρα γίνεται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην παραγωγικότητα των Ρωμά. Η θέση μου εδώ είναι όχι ως υποψήφιος δήμαρχος, αλλά ως βουλευτής. Από το 2012 έχω κάνει γύρω στις 12 ερωτήσεις για την παραγωγικότητα των Ρωμά. Οι απαντήσεις των Υπουργείων ήταν με υπεκφυγές. Ήρθα εδώ να καταθέσω τα έγγραφα και μετά θα αποχωρήσω για την Αθήνα, γιατί έχουμε σήμερα συγκεκριμένα νομοσχέδια σημαντικά για την αναθεώρηση του συντάγματος. Επαναλαμβάνω ότι δεν ήρθα για να καπηλευθώ κάτι. Ήρθα απλώς να δηλώσω κάποιες θέσεις. Με τις υπεκφυγές τι εννοείτε, τι απαντήσεις έχετε πάρει? Οι απαντήσεις έχουν δοθεί δημόσια για δημιουργία ειδικών ομάδων, οι οποίες όπως μάθαμε εκ των υστέρων ήταν δύο άτομα. Από το 2012 έχω απαντήσεις. Και συνήθως ήταν γενικολογίες οι οποίες δεν απέδιδαν λύσεις. Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα της παραβατικότητας, οι διαμαρτυρίες, δεν πρέπει να γίνουν μόνο εδώ, προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Φυσικά δεν μιλάω για την αστυνομική διεύθυνση της Ινίας, γιατί ουσιαστικά το Υπουργείο είναι αυτό που διαχειρίζεται το προσωπικό, οι ελλείψεις είναι μεγάλες, αλλά θα κοιτάξουμε και το νομικό θέμα, δηλαδή τη δικαστική εξουσία. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στους Ρωμά. Θέλω να περάσει μπροστά η Επιτροπή. Να περάσει μπροστά η Επιτροπή. Όπως είπαμε, ήταν το καλό μας στάπου. Ωραία. Η Επιτροπή να περάσει. Να καταθέσει το ψήφισμα διαμαρτυρίας στον κύριο αστυνομικό διευθυντή. Επισκεφτήκαμε σήμερα την αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της παιδινής περιφέρειας του Δήμου Καλαμάτας και οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, προκειμένου να επιδώσουν ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας σε σχέση με την παραβατικότητα στην περιοχή. Αυτό το οποίο ανησυχεί τους κατοίκους είναι το θέμα της ασφάλειάς τους και αυτό το οποίο ζητούν είναι το αυτονόητο, δηλαδή η προστασία της ζωής, της σωματικής τους δραστηριότητας και της περιουσίας τους. Η προσέγγιση που κάνουν βέβαια στο όλο θέμα είναι βιωματική, είναι αυτό που ζουν και βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Δεν έχει να κάνει με στατιστικά στοιχεία ή με εγκληματολογικές προσεγγίσεις. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο ζουν καθημερινά. Και αυτό ήρθαν να καταθέσουν στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος μάλιστα μας ανακοίνωσε ότι μπορεί να έρθει σε μια διοργάνωση ημερίδας προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους για τα μέτρα αυτοπροστασίας, αλλά και να αναλύσει τη δράση της αστυνομίας σε αυτό το επίπεδο. Το ζητούμενο για τους κατοίκους είναι η ασφάλειά τους, αυτό το οποίο θέλουν να καταδείξουν με τη σημερινή συγκέντρωση και διαμαρτυρία τους. Είμαι Καράμπελας Παντελής, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αεροχωρίου. Εμείς από την πλευρά μας διαμηνήσαμε στον κύριο αστυνομικό διευθυντή ότι δεν έχουμε καμία διένεξη με την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Απλώς θέλουμε να σταθούμε αρρωγοί, να καταπολεμήσουμε μαζί το πρόβλημα που μαστίζει την περιοχή μας. Και κάτι άλλο. Όλοι οι σύλλογοι εδώ και οι τοπικές κοινότητες είναι μια γροθιά. Αντιπροσωπεύουμε περίπου 10.000 πληθυσμό και δεν θα αφήσουμε να γίνει κάτι το χειρότερο από εδώ και πέρα. Τι σκέφτεστε να κάνετε? Αυτό ήταν το πρώτο μέτρο πίεσης. Ξεκινήσαμε από αυτό. Επίσης διαμηνήσαμε ότι δεν θα το αφήσουμε καθόλου, θα επανέλθουμε και περιμένουμε αποτελέσματα. Μείνατε ικανοποιημένοι από αυτά που ακούσατε μέσα? Σε πρώτη φάση δεν μπορούμε να πούμε όχι, μείναμε ικανοποιημένοι, περιμένουμε όμως αποτελέσματα. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Περμογείας, από την επίσκεψή μας στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, καταλάβαμε και ένα άλλο, εκτός από αυτά που προανέφεραν οι προλαγήσαντες, ότι η αστυνομία γενικά κάνει τη δουλειά της. Εμείς οι κάτοικοι σαν πολίτες δεν ενημερώνουμε για όλα τα συμβάντα που γίνονται, τα οποία δεν μπορούν και αυτοί να τα αντιμετωπίσουν, αλλά το μεγαλύτερο, αυτό που καταλάβαμε περισσότερο,
είναι ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία στην καθημερινή παραβατικότητα, το οποίο δεν ευθύνεται η αστυνομία. Και εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, πάρουμε προς την κεντρική εξουσία για να αλλάξει, μήπως αλλάξει λίγο το πλαίσιο της ατιμωρησίας. Εσύ για βρίσκοντα αλληφορείου, σημερινή επίσκεψη με τον κύριο Διευθυντή, εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε προστασία και πάταξη της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Ελάτε, ελάτε, όχι, πιο 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 πιο